Η κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας ήταν άμεση όταν φίλοι των δύο φοιτητών ενημέρωσαν για το περιστατικό. Η φοιτήτρια 23 χρόνων και ο φοιτητής 20 χρόνων δέχτηκαν την επίθεση των αλλοδαπών τα ξημερώματα της Κυριακής εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Τρεις από τους 7, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τους επιτέθηκαν, τους χτύπησαν και πήραν τα κινητά τηλέφωνα και όσα χρήματα είχαν οι δύο φοιτητές. Ο εφιάλτης των παιδιών που αποχωρούσαν από ένα ακόμα πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή δεν σταμάτησε, καθώς αφού ακινητοποίησαν τον νεαρό, ανάγκασαν την κοπέλα να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις. Το ατυχές περιστατικό έγινε. Πραγματικά εκφράζουμε τη λύπη μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έγινε μετά από ένα τέτοιο ολονύκτιο πάρτι σε μια απομονωμένη πλευρά της Πανεπιστημιούπολης και είναι πολύ καλό το ότι όλοι πια, σχεδόν όλοι και οι φοιτητές, όλες οι ομάδες των φοιτητών, αλλά και οι ίδιοι οι παθόντες σε αυτήν την περίπτωση, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, η οποία επίσης έδρασε γρήγορα. Η ενίσχυση της υπηρεσίας φύλαξης δείχνει ότι η εγκληματικότητα εντός του πανεπιστημιακού χώρου έχει μειωθεί. Φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν γίνει κοινωνοί δυσάρεστων περιστατικών. Η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Ήταν καλό να υπήρχε περισσότερη φύλαξη τόσο το βράδυ όσο και τις πρωινές ώρες. Όταν θα μπει στο χώρο του Πανεπιστημίου, είναι καλά. Μέχρι να μπει στο χώρο του Πανεπιστημίου, είναι το θέμα που έχει, ξέρω εγώ, διάφορα πρεζάκια, ξέρω εγώ, τέτοια περίεργες φάσεις. Αλλά μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου είναι φοιτητές, ξέρω εγώ, υπάρχουν παιδιά που προστατεύουν εισόδους και έτσι και είναι μια χαρά. Έχει τύχει να έρθουμε. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Δεν είναι τόσο ασφαλές εδώ πέρα. Έχω ακούσει περισσότερο για διακίνηση. Αυτό. Αισθάνεσαι ασφαλής να έρθεις ένα βράδυ? Ναι. Ή όχι? Αισθάνομαι, έχω περάσει, εντάξει. Απλά για λίγο, έτσι. Ναι, για να διερχόμενος. Ο αναπληρωτής Πρίτανης κατέστησε σαφές ότι οι παραβατικές συμπεριφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται από την ελληνική αστυνομία. Η διακίνηση ουσιών έχει περιοριστεί δραστικά. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι και βέβαια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσει αυτή η καλή και να βελτιωθεί αυτή η καλή εικόνα. Η εγκληματικότητα στο Πανεπιστήμιο όταν συμβαίνει πια δεν έχει να κάνει με ιδεολογικούς λόγους ή έλεγχο του λόγου. Έχει να κάνει με παραβατικές συμπεριφορές που δεν μπορούν να ελεγχθούν από την υπηρεσία φύλαξης, άρα πρέπει να δράει η αστυνομία. Σε βάρος των 7 αλλοδαπών, ηλικίες 16 έως 44 χρόνων, σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ύστερα από έφοδο ανδρών της ασφάλειας σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν νόμιμοι και μη μετανάστες, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά κάναβης, χρήματα και άλλα αντικείμενα.